Μετρώντας αντίστροφα, η Πάτρα φόρεσε τα γιορτινά της. Το μεγάλο δέντρο, το τεράστιο αστέρι φωτίστηκαν και ταυτόχρονα φωτίστηκαν και οι ψυχές μας. Αγώνα για να έχουμε ζωή και με τη ζωή που έχουμε ξεκινάμε εδώ πέρα και η ζωή μας και είναι τα παιδιά μας. Ναι, ναι. Αντίστροφα. 3, 2, 1. Όλα τα καλά για όλους. Οι φωνές των παιδικών χοροδιών από το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ημέριμνα, η Καντελένα, η Αντιχώ και το Μουσικό Σχολείο με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα έστειλαν το δικό τους γιορτινό μήνυμα και πλαισίωσαν μοναδικά την εκδήλωση. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία και ό,τι καλύτερο. Θα παρακολουθήσετε εδώ που θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εννοείται, άμα δεν παρακολουθήσουμε εμείς, ποιος θα παρακολουθήσει. Εννοείται. Πώς σας φαίνεται εδώ η πλατεία Γεωργίου στολισμένη? Πολύ ωραία στολισμένη, όπως κάθε χρόνο. Έτσι, ζεστασιά. Χριστούγεννα σημαίνει οικογένεια, σπίτι, ζεστή σοκολάτα. Είναι πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε απόψε εδώ να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα και να νιώσουμε αυτή τη ζεστασιά που λείπει σε κάποιους ανθρώπους. Που έχουμε όμως πραγματικά όλη ανάγκη σε αυτούς τους δύσκολους κατά τα άλλα καιρούς. Έχετε διάθεση όμως σήμερα να περάσουμε όμορφα, να φωταγωγήσουμε τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, να ακούσουμε τις υπέροχες μελωδίες των χοροδιών που θα πλαισιώσουν αυτή τη γιορτή και θα μας χαρίσουν μια νότα χαράς τη σημερινή ημέρα και φυσικά να δείτε όλες αυτές τις εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Πατρέων. Θέλω να ακούσω ένα ναι δυνατό από όλους. Ναι. Η πλατεία Γεωργίου πλημμύρισε από κόσμο με τα μικρά παιδιά να διασκεδάζουν με την καρδιά τους. Παράλληλα, 1000 κόκκινα μπαλόνια που έγραφαν χρόνια πολλά μοιράστηκαν στον κόσμο από τον Δήμο Πατρέων. Κάθε χρόνο βλέπουμε και κάτι διαφορετικό όσο είμαστε εδώ. Ελπίζουμε να είναι τόσο όμορφα όπως κάθε χρονιά. Καλέ, πιο πολύ χαρά για την Καταλένα. Μπράβο. Τώρα ναι, μ' αρέσει. Η χοροδία Καταλένα Πάτρας ιδρύθηκε το 2016 από την σημερινή της διευθύντρια Ελένη Παπαδοπούλου Αραβαντινού. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη συναυλία από το συγκρότημα Above Suspicion, το οποίο ερμήνευσε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και όχι μόνο. Οι εκδηλώσεις φυσικά δεν σταματούν εδώ, αφού μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου ο Δήμος Πατρέων και ο Πολιτιστικός Οργανισμός έχουν διοργανώσει πλήθος χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.